Μαζί μας από το Αματρίτσε είναι η απεσταλμένη του Euronews, Ρακέλ Γκαρσία Αλβάρες. Ρακέλ, γεια σου. Είχαν στηθεί σκηνέ για τους επιζώντες για να διανυκταρεύσουν. Ωστόσο, κάποιοι προτίμησαν να κοιμηθούν στους δρόμους, στα αυτοκίνητά τους. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν, δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους, θέλουν να παραμείνουν κοντά στα σπίτια τους. Ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολο να τους πείσεις, οπότε προτιμούν να μένουν στο αυτοκίνητο. Αν και είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, είναι ένα ψυχολογικό εμπόδιο. Οπότε αυτοί που μπορούν προσπαθούν να βρεθούν ξανά μαζί με τι οικογένειές τους ή φίλους ή προσπαθούν να βρουν μια λύση μακριά από την περιοχή που έπληξε ο σεισμός εμείς η ομάδα του Euronews που μετακινηθήκαμε εδώ χθε, προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο που κλείσαμε για να κοιμηθούμε 2-3 ώρες. Όταν πήγαμε εκεί το βρήκαμε κλειστό γιατί οι ιδιοκτήτε του το είχαν εγκαταλείψει, γιατί φοβούνται τους μετασυσμούς. Αυτοί για παράδειγμα πήγαν στη Ρώμη, μακριά από αυτή την περιοχή. Όπω συμβαίνει σε τέτοιου τύπου καταστροφέ, υπάρχουν χιλιάδε εθελοντέ από όλη την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη που εργάζονται στι πληγήσει περιοχέ. Είχε την ευκαιρία να του μιλήσει. Τι λένε, Τι λένε, Ρακέλ. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Συναντήθηκα με πολλοί νέου ανθρώπου που ήρθαν από το εξωτερικό. Έφτασα στην Ιταλία από το εξωτερικό, όπω από την Πολωνία, όπω και Ιταλού που ήρθαν εδώ σοκαρισμένοι. Το έβλεπε στα μάτια του, προσπαθώντα να βοηθήσουν. Οι αρχέ προσπαθούν να καθησυχάσουν. Λένε ότι υπάρχουν ήδη αρκετέ δυνάμει ασφαλεία, ότι υπάρχουν ήδη πολλοί θελοντές και ότι η επιχείρηση διάσωση προχωρά σωστά. Έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για περισσότερου ανθρώπου. Υπάρχουν 5.000 άνθρωποι πλέον που επιχειρούν στι πληγήσει περιοχέ. Επίση, αν και έχουν στηθεί περίπου 4.000 κοινέ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 1.000. Το έργο των εθελοντών εκτιμάται πάνω απ' όλα ηθικά. Δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερου εθελοντέ. Αφήστε να κάνουν τη δουλειά του αυτοί που πρέπει και μπορούν. Raquel Álvarez, muchas gracias y un saludo.